Ήταν παιδικό σας όνειρο να γίνετε ηθοποιός? Ήταν παιδικό μου όνειρο, αλλά πολύ πίσω στην άκρη του μυαλού μου. Ήμουνα ένα παιδί που του άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Πήγαινα από πολύ μικρή στο θέατρο, αλλά δεν τολμούσα να το εκφράσω. Γιατί ζούσα σε μια πολύ αυστηρή οικογένεια και τότε αυτό δεν ήταν πολύ αποδεκτό. Να φανταστώ ότι οι γονείς αρνητικοί. Πολύ αρνητικοί, βέβαια. Πολύ αρνητικοί. Και πώς τους πείσατε? Τέλειωσα το σχολείο, έδωσα πανεπιστήμιο και μετά αποφάσισα και έδωσα κρυφά στη σχολή. Δεν μπορούσαν να μου φέρουν έτσι πια πολλές αντιρρήσεις. Ο μπαμπάς δεν πρόλαβε να σας δει? Δεν πρόλαβε. Η μητέρα μου έκανε πολλά χρόνια να το καταπιεί. Μετά από κάποια χρόνια άρχισε να το δέχεται, άρχισε να έρχεται και στο θέατρο να με βλέπει. Αλλιώς τα είχα κανονίσει και αλλιώς γίνονται τα πράγματα. Τι κρίμα, τη μέρα του γάμου σας τέτοια να ποδιά. Ευτυχώς που ήρθαμε κι εμείς. Η Ζουμπουλία δεν ήρθε? Θα έρθει. Σας το είπε? Το υποθέτω. Αφού ήρθε η Σάρα και η Μάρα, θα έρθει και το κακό συναπάντημα. Πάλι αυτές τις μέρες βλέπουμε το παραπέντε. Η αλήθεια είναι ότι είδα και εγώ το πρώτο επεισόδιο, έτσι όπως παίχτηκαν, γιατί ήμουν και με την εγγονή μου και μου λέει: θα το δούμε. Λέω: το έχεις δει 200 φορές. Μου λέει και 201η. Λέω: εντάξει. Ήτανε σταθμός το παραπέντε? Ήτανε. Για σας? Ήτανε για μένα πολύ σημαντικός σταθμός. Εμένα μου έδωσε δεύτερη καριέρα. Άρχισα να έχω πολύ περισσότερες προτάσεις για πολύ, βέβαια. Σχεδόν, μόνο κωμωδία σχεδόν στην τηλεόραση. Δηλαδή, είχα να κάνω δράμα στην τηλεόραση μετά το παραπέντε. Έκανα μόνο ένα επεισόδιο στον Α στους Αληθινούς Έρωτες, δύο πόσο ήταν. Και τώρα αυτό το ρόλο στην Αγγελική. Μην του πεις την αλήθεια. Και αν το μάθει από αλλού. Κανείς άλλος δεν ξέρει ότι είναι η μητέρα της Δανάης. Μόνο εσύ και εγώ. Και εγώ δεν πρόκειται να πω τίποτα. Πρέπει να πάω επάνω. Ως γυναίκα έχετε άγχος με την εμφάνισή σας? Με απασχολεί, μα δεν έχω παραμείνει αναλύω. Τι βλέπω κι εγώ τις διαφορές στο πέρασμα του χρόνου, γιατί εμείς που βλέπουμε και την τηλεόραση ή τις παλιές σειρές ή πως είμαστε πριν από 15 χρόνια στο παραπέντε, φυσικά με ενοχλεί. Αλλά δεν είμαι και, πώς να πω, αιμονική με αυτό. Πλαστική θα τολμούσατε να κάνετε? Λίγο με τρομάζει, το μετά δηλαδή. Δεν ξέρω ακριβώς αν κάποιος μου είχε εγγυηθεί το αποτέλεσμα, ότι δεν θα έχω κάποια παραμόρφωση, μπορεί και να το αποφάσισα. Το νηστέρι δηλαδή λίγο με τρομάζει, με την έννοια ότι μετά θα μ' αρέσει αυτή η εικόνα ή δεν θα μπορώ να το πάρω πίσω. Οπότε προς το παρόν κινούμαι συντηρητικά. Σας φλερτάρουν ακόμα οι άνδρες, γιατί είστε πολύ όμορφοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει να με φλερτάρουν. Τώρα, το ωραίο και ευχάριστο φλερτ από ένα πιο χυδαίο και έχει διαφορά. Αλλά νομίζω ότι είμαι σε θέση να το αντιμετωπίσω. Και ένα φλερτ που δεν μου αρέσει, μπορώ να δείξω στον άλλον τα όρια του και να τον κάνω πίσω. Αλίμονο αν δεν μπορεί κανείς στη δουλειά να φλερτάρει, να προτείνει σε έναν συνάδελφο να βγουν για ποτό, να βγουν. Δηλαδή. Νομίζω είναι και η ουσία τη ζωή. Πώς γνωρίσαμε και τις σχέσεις μας, πώς κάναμε παρέα με συναδέλφους και γίναμε φίλοι. Αν δεν βγεις, αν δεν φλερτάρεις, αν δεν γελάσεις. Εντάξει, μην φτάσουμε σε έναν νεοπουριτανισμό, ας πούμε. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε ή τα μάτια. Μεγάλο κεφάλαιο, πολύ μεγάλο κεφάλαιο, Μίμης Χρυσομάλης. Γνωριστήκατε την καλύτερα στο 85. Στη δουλειά. Στα γυρίσματα του ΑΤΙΚ. Στα γυρίσματα του ΑΤΙΚ. Περιμένατε να εξελιχθεί τόσο όμορφα η ζωή σας με έναν συνάδελφό σας? Δεν το περίμενα, γιατί ο καθένας είχε ήδη δημιουργήσει πίσω οικογένεια, γιατί είχαμε μια διαφορά στην ηλικία. Εντάξει, θεωρούσα ότι ήταν ένα ευχάριστο και ανώδυνο φλερτ στα πλαίσια της δουλειάς, αλλά τελικά δεθήκαμε πολύ. Ήταν και εκείνος πολύ σημαντικός για μένα και εγώ για αυτόν προφανώς, αφού μείναμε μαζί μέχρι που πέθανε και έτσι. Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Σας συναχώρησε, ίσως σας άφησε μία πικρία που δεν προλάβατε να παντρευτείτε? Αυτό εντάξει, είναι ένα τυπικό θέμα, θα το κάναμε για τυπικούς λόγους. Με στενοχώρησε το ότι δεν μπορέσαμε να χαρούμε ακόμα κάποια χρόνια μαζί. Γιατί τα τελευταία χρόνια ταξιδεύαμε και περισσότερο, δεν δουλεύαμε πια τα καλοκαίρια, το είχαμε καταργήσει και οι δύο, ώστε να μπορούμε να ταξιδεύουμε, να κάνουμε διακοπές πολύ μαζί. Αυτό με στενοχώρησε, ότι μπορούσαμε να χαρούμε ακόμα κάποια χρόνια.